Ακόμα ένα Weekly Picks ξεκινάει με τα πιο καυτά νέα της εβδομάδας. Είμαι η Μαρίλη και παρέα θα δούμε όλα όσα μας απασχόλησαν ξεκινώντας από το PlayStation Experience. Μεγάλες ανακοινώσεις και τίτλοι ήρθαν το περασμένο Σαββατοκύριακο για τη Sony με το δεύτερο μέρος του The Last of Us να ξεσηκώνει το κοινό. Μέσα από ένα τρέιλερ αποκαλύφθηκε η συνέχεια του μεταποκαλυπτικού παιχνιδιού της Naughty Dog. Αυτή τη φορά στο ρόλο της πρωταγωνίστριας θα βρίσκεται η Ellie, έχοντας πάντα στο πλάι της τον Joel, με την ιστορία να τοποθετείται λίγα χρόνια μετά τον προκάτοχό του. Η δίψα για εκδίκηση και τα νέα πρόσωπα που έρχονται αναμένεται να εντυπωσιάσουν τους οπαδούς του τίτλου. Ο αγαπημένος Crash Bandicoot επιστρέφει. Μπορεί όχι σε καινούριο παιχνίδι, όμως κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος. Η Sony επιβεβαίωσε επιτέλους το Crash Bandicoot Insane Trilogy για το PlayStation 4, που θα έρθει με τη μορφή ενός remaster των τριών πρώτων τίτλων του. Η εταιρεία το αποκαλεί Remaster Plus, γιατί παρότι οι αρχικοί κώδικες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά στη νέα γενιά, δεν ήθελε να ξαναδημιουργήσει ακριβώς τα ίδια παιχνίδια. Έτσι, στην επερχόμενη τριλογία μας περιμένουν αρκετές αλλαγές και νέα επίπεδα, χωρίς όμως να χάνει ίχνος από τη γνωστή του έγκλη. Ο Crash θα επιστρέψει μέσα στο 2017 και δεν έχουμε παρά να περιμένουμε περισσότερα νέα για τον τίτλο. Μετά από πολύ καιρό αναμονής, επιστρέφουν οι Private Vanilla Servers του World of Warcraft αυτό το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Έπειτα από διάφορα προβλήματα που προέκυψαν στους όρους χρήσης, ο Nostalrius, ο οποίος πρόκειται για ένα δημοφιλή Vanilla Server, κοινό στο κλασικό WoW του 2004, θα επιστρέψει από την The Elysium Project. Έπειτα λοιπόν από τις τελευταίες δοκιμές, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ανοίξουν οι PvP και PvE servers του παιχνιδιού. Αρκετά όμως με τα μπλιμπλίκια. Ας κάνουμε λίγο ζάπινγκ. Αφού υποδέχτηκε φέτος τα 68 Primetime Emmy, ο Jimmy Kimmel αναμένεται να αναλάβει και τα επερχόμενα βραβεία της Ακαδημίας. Για τον Kimmel αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει να υποδεχτεί τα Oscar, έχοντας πάρει επόμου δύο φορές τα Emmy το 2016 και το 2012. Η 81η τελετή βραβείων της Ακαδημίας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 26 Φεβρουαρίου 2017. Κυκλοφόρησε το πρώτο μεγάλου μήκους τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία Spider-Man Homecoming. Στην πολύ αναμενόμενη ταινία του Spidey, ο Tom Holland, που είδαμε για πρώτη φορά στη μεγάλη μάχη του Captain America Civil War, φοράει τη νέα του στολή για το ρόλο του νεαρού Spider-Man ή αλλιώς Peter Parker. Το Spider-Man Homecoming, το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο μεγάλων στούντιο Sony και Marvel, έχει σκηνοθετηθεί από τον John Watt. Το πρώτο τρέιλερ απέκτησε η ταινία Baywatch με πρωταγωνιστή τον The Rock ή αλλιώς Dwayne Johnson. Το Baywatch θα κυκλοφορήσει στην Αμερική στις 19 Μαΐου 2017 και θα σκηνοθετηθεί από τον Seth Gordon. Στην ταινία επιβεβαιώθηκε ότι θα κάνει την εμφάνισή του και ο David Hasselhoff, ενώ ο ηθοποιός από την αρχική σειρά Pamela Anderson δέχτηκε προσφορά για κάμεο εμφάνιση. Το δημοφιλές κόμικ της Boom Studios πάει στην τηλεόραση από την Universal Cable Productions και συγκεκριμένα στο κανάλι Sci-Fi. Τη σκηνοθεσία και παραγωγή έχει αναλάβει ο Brad Peyton του San Andreas. Το Woods λέει την ιστορία 437 μαθητών, 52 καθηγητών και 24 επιπλέον υπαλλήλων από ένα λύκειο που εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση, ενώ εμφανίζονται χρόνια αργότερα στο δάσος ενός άλλου πλανήτη. Το κόμικ έρχεται από τον συγγραφέα του Batman James Tynion και τον καλλιτέχνη Μιχάλη Διαλυνά. Κάπως έτσι λοιπόν πέρασαν οι μέρες για τους λάτρεις του gaming και του κινηματογράφου. Εμείς ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο IGN Greece.